Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προτού εισέλθω στην ουσία του νομοσχεδίου, θα ήθελα να αναφερθώ στον τρόπο και τη μέθοδο νομοθέτησης που ακολουθήθηκε στο παρόν σχέδιο νόμου. Διαφωνώντας με πολλούς συναδέλφους που πήραν το λόγο πριν, το σημερινό νομοσχέδιο συνιστά απτό τεκμήριο δέσμευσης για περιορισμό της κατάθεσης ασχέτων τροπολογιών σε διάφορα νομοσχέδια, στόχο τον οποίο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει και ο Πρόεδρος της Βουλής και πολλοί συνάδελφοι σε τούτη εδώ την αίθουσα. Το παρόν λοιπόν νομοσχέδιο, εκτός από την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνει επίγουσες διατάξεις πολλών και διαφορετικών υπουργείων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και για την επίλυση εκκρεμωτήτων της δημόσιας διοίκησης. Όπως λοιπόν είχε δεσμευθεί και το Προεδρείο της Βουλής, ένας τέτοιος τρόπος νομοθέτησης μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό της ανάγκης κατάθεσης υπουργικών τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα οι διατάξεις να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς επεξεργασίας στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και επειδή ορισμένοι συνάδελφοι έσπευσαν να καυτηριάσουν τη συγκεκριμένη νομοθετική μέθοδο, θα ήταν χρήσιμο να τονιστεί ότι το παρόν νομοσχέδιο σέβεται απολύτως τις αρχές της ορθής νομοθέτησης και έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους βουλευτές αλλά και στους πολίτες να το προσεγγίσουν και να το κατανοήσουν. Σε σχέση τώρα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ακούσαμε κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει λόγο για πελατειακές εξυπηρετήσεις και για προσλήψεις, επειδή με τις διατάξεις του παρόντος επιλύεται το πρόβλημα που είχε προκύψει με τις δαπάνες μισθοδοσίας των καθαριστριών του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήταν χρήσιμο όμως να υπογραμμιστεί σε αυτό το σημείο το πόσες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έχει εξοικονομήσει και το Δημόσιο και η τοπική αυτοδιοίκηση από την οριστική απομάκρυνση των εργολάβων καθαριότητας. Είναι σαφές ότι αυτό που ενοχλεί ορισμένους συναδέλφους είναι ότι το πάρτι των εργολάβων τελείωσε. Και μαζί με αυτό τελείωσε και η μανία τους για απολύσεις. Για απολύσεις των πιο αδύναμων. Εκείνων που είχαν συνηθίσει να τους καθαρίζουν τα γραφεία χωρίς φωνή και χωρίς δικαιώματα. Η κυβέρνηση όμως είναι αποφασισμένη να επιμείνει και να στηρίξει τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τις συμβάσεις έργου, με τους ίδιους πια εργαζόμενους στην καθαριότητα, εξοικονομήθηκαν σημαντικά ποσά. Σημαντικά ποσά από προμήθειες, από εργολαβίες, ενώ τίμιοι άνθρωποι, εργαζόμενοι σκληρά, κατάφεραν να βγουν από τη γαλέρα των εργολάβων και να δουλέψουν με ανθρώπινους όρους. Όσο όμως και αν ενοχλεί αυτό τη Νέα Δημοκρατία, η οποία άλλωστε απέλησε με ευχαρίστηση εκατοντάδες καθαρίστριες, καλά θα κάνει να το συνηθίσει και να απολογηθεί στην κοινωνία για τη στάση της στο θέμα αυτό. Διότι εσείς συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας βαφτίζετε ιερό δικαίωμα άκουσον στα ρουσφέτια, το ιερό δικαίωμα ταπεινών και καταφρονεμένων ανθρώπων για αξιοπρέπεια και για εργασία. Το αναφέρετε το δικαίωμά τους στη ζωή όσων τους κάνατε το βίο αβίωτο και τους ρίξατε στο σκουπιδοντενεκέ της κοινωνίας και της ιστορίας. Και βεβαίως σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται και η τροπολογία για την εκτέλεση των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που αφορούν το δημόσιο και του ΣΟΤΑ σε σχέση με τις προσλήψεις υπαλλήλων, οι οποίοι ενώ είχαν δικαιωθεί δεν προσλαμβάνονταν λόγω της μη έκδοσης από τη δίκηση της σχετικής απόφασης κατανομής. Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου
Ρυθμίζονται επίσης ζητήματα που αφορούν ευαίσθητους τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι οι υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα για τα ζητήματα ηθαγένειας, τα θέματα της υπηρεσίας πληροφοριών, έχουν αναλυθεί ενδελεχώς από συναδέλφους, ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, θέματα που αφορούν την υπηρεσία ασύλου και άλλα σημαντικά για κομβικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Με το άρθρο 32 επίσης ρυθμίζονται σημαντικά θέματα των υποθηκοφυλακίων με τη δυνατότητα μετατροπής άμυστων υποθηκοφυλακίων σε έμιστα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των υπηρεσιών υποθηκοφυλακίου προς τους πολίτες σε περιπτώσεις αποχωρήσεων υποθηκοφυλάκων. Η εμισθοποίηση διασφαλίζει και την εργασία, τους εργαζόμενους στα υποθηκοφυλακία, αλλά και έσοδα προς το δημόσιο τομέα, ενώ μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα εξαναγκάζονταν να μετακινηθούν σε μακρινές αποστάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Σημαντικό επίσης το άρθρο 36, με το οποίο εξουσιοδοτούνται οι συναρμόδιοι υπουργοί να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ανακήρυξης ρητής ημερομηνίας ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, αλλά εξίσου σημαντική και ουσιαστική η ανακούφιση που δίδεται στους πολίτες της Λέσβου και ιδιαίτερα σε εκείνους στην περιοχή της Μόριας, όπου παρέχεται και από την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών ρύθμιση παραμέτρων για την αποζημίωση των κατοίκων, των οποίων οι περιουσίες υπέστησαν ζημιές σε συνέχεια της έντασης της προσφυγικής κρίσης. Σημαντικές τέλος είναι και οι τροπολογίες που ρυθμίζουν τα θέματα της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αμοιβών των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να κλείσω με κάποια σχόλια περί διαπραγμάτευσης. Δεν σκόπευα να αναφερθώ σε θέματα επικαιρότητας, αλλά ακούστηκαν πάρα πολλά και οφείλουμε να απαντήσουμε. Ακούσαμε έτσι αρκετούς συναδέλφους σήμερα να αναφέρονται στις εξελίξεις στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Ακούσαμε από την πλευρά και της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τις γνωστές τερατολογίες περί της υποχώρησης της ελληνικής πλευράς, περί δυσβάσταχτων μέτρων, και ειλικρινά απορεί κανείς με τον τρόπο που επιμένουν ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης να ερμηνεύουν τις εξελίξεις. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ από την πλευρά μου να γνωρίσω τους αξιότιμους συναδέλφους. Έχετε ένα παράδειγμα, ένα διαπραγμάτευσης της προηγούμενης κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, στην οποία η τότε διαπραγματευτική ομάδα να κέρδισε το παραμικρό από τους δανειστές? Έχετε να παρουσιάσετε ένα διαπραγματευτικό αποτέλεσμα της δικής σας προσπάθειας με το οποίο να φέρατε πίσω έστω και ένα ευρώ αντισταθμιστικό όφελος? Η απάντηση είναι βέβαια όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εσείς πηγαίνατε στις διαπραγματεύσεις με τη λογική του υπαλλήλου. Το ίδιο κάνετε και τώρα. Πάτε στη Γερμανία και δεσμεύεστε να κάνετε ό,τι ζητάνε οι ακραίοι των χριστιανοδημοκρατών και ο Σόιμπλε. Και τι κερδίζετε, αλήθεια? Την πλήρη απαξία της απέναντι πλευράς, η οποία δεν θέλει ούτε να φωτογραφηθεί με τον αρχηγό σας. Αυτά δεν σας προβληματίζουν? Δεν έχετε καταλάβει ακόμη ότι όσο πιο δουλικοί παρουσιάζεστε στο εξωτερικό, τόσο πιο ακραίες απαιτήσεις θα σας φορτώνουν οι δανειστές? Δεν θυμάστε τι σας είχαν βάλει να κάνετε μέχρι να πέσετε το 2015? Προφανώς τα θυμάστε. Αλλά πάλι θέλετε να κάνετε τα ίδια και αναπαράγετε την ίδια ρητορική περί καθυστερήσεως στη διαπραγμάτευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε τι κέρδισε η ελληνική πλευρά από μια σκληρή προσπάθεια όλου του προηγούμενου διαστήματος. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την πορεία της ελληνικής οικονομίας από εδώ και πέρα δεν είναι άλλο από το τέλος της επιπρόσθετης λιτότητας μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή, το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής από εδώ και εξής θα πρέπει να είναι μηδενικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιπλέον δόση λιτότητας ούτε για το 17, ούτε για το 18, ούτε για την περίοδο μετά την έξοδο από το μνημόνιο.
Η κατάκτηση του μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος οποιασδήποτε μεταρρύθμιση συμφωνηθεί αποτελεί όντως μια ρογμή στον τοίχο της λιτότητας και είναι η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση γυρνάει με αυτή τη δέσμευση μετά από συνεδρίαση του Eurogroup. Γνωρίζουμε ότι εσείς μαζί με ακραίους κύκλους των δανειστών παρακαλάτε για περικοπές συντάξεων και αυξήσεις φόρων. Συντάσσεστε κι εσείς με τα πολιτικά συμφέροντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των συντηρητικών της Γερμανίας. Μόνο που αυτοί με τους οποίους σήμερα επιδιώκετε να συμμαχήσετε, μάλλον δεν σας θεωρούν αξιόπιστους. Και αυτό σας το λένε και κατάματα, όταν πάτε να τους επισκεφτείτε και να τους παρουσιάσετε τις συμφωνίες αλήθειας σας. Όμως η κυβέρνηση δεν κέρδισε μόνο τη μάχη της δημοσιονομικής ουδετερότητας. Κέρδισε και δύο άλλα πολύ σημαντικά μέτρα, τα οποία δεν φαίνεται να σας άρεσαν. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα ενεργητικής παρέμβασης 3 δισεκατομμυρίων για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Και με τα χρήματα που απαιτούνται να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των πλεονασμάτων. Το δεύτερο είναι η επιστροφή στην εργασιακή κανονικότητα με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ακόμα και πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Την απόκληση από το κοινοτικό και εκτιμένο στα εργασιακά, την οποία εσείς δεχτήκατε και φέρατε στη χώρα, εμείς σήμερα τη διορθώνουμε και επαναφέρουμε την ελληνική αγορά εργασίας στην κανονικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η πρόσφατη συμφωνία επί της αρχής στο Eurogroup δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να εισέλθει στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν από καλύτερες θέσεις. Η επιτυχία αυτή δεν σημαίνει το τέλος της προσπάθειας για τη βελτίωση των όρων της ελληνικής οικονομίας και δεν συνεπάγεται την αποδοχή οποιονδήποτε ακραίων όρων και αν εμφανιστούν στην πορεία. Όσο και αν παρακαλάτε κάποιοι από εσάς να επιβληθούν οι θέσεις του Δούνου του για φόρους στους φτωχούς και φοροελαφρύνσεις στους πλουσίους, να είστε σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα παρακολουθήσετε αμήχανη, όπως κάνετε και σήμερα, και θα παρακολουθήσετε αμήχανη τη θετική έκβαση στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Εμείς θα παλέψουμε και πάλι για τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών, για να μην υπάρξει ούτε ένα ευρώ επιβάρυνσης στους αδύναμους. Και με αυτή την πηξίδα θα καταφέρουμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας στην κοινωνία απέναντι στα ακραία οικονομικά συμφέροντα που εσείς με προθυμία υπηρετείτε. Και επειδή σε αυτή την αίθουσα προηγουμένως ακούστηκαν εξαιρετικά ήθη σχόλια για καρέκλες, για κινησμό, για καιροσκοπισμό, ότι είμαστε εδώ για τις καρέκλες μας, σήμερα ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, έκανε μια δήλωση. Παραθέτω, η ελληνική ελίτ λαιλάτισε την Ελλάδα και εμείς κοιτούσαμε. Ξέρετε, δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι ελίτ, ούτε ήμασταν αυτοί που κυβερνούσαμε. Και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ο καθένας και η καθεμία έχει τη διαδρομή ζωής του, το βιογραφικό του σημείωμα, το πόθεν έσχες του. Ούτε μίζες πήραμε, ούτε offshore δημιουργήσαμε. Και κλείνω, επειδή διανθίστηκε αυτή η αίθουσα σήμερα και ο ψυχρός και απρόσωπος λόγος των νομικών διατάξεων με ποίηση και λογοτεχνία, επιτρέψτε μου και εμένα. Ο Μπρέχτ στην όπερα της Πεντάρας λέει το εξής: γιατί άλλοι είναι στο σκοτάδι και άλλοι στο φως. Και βλέπεις εκείνους που είναι στο φως, μα δεν βλέπεις εκείνους που είναι στο σκοτάδι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτούς εκπροσωπούμε. Τους αόρατους. Αυτούς που δεν τους φωτίζουν οι προβολείς της ιστορίας. Και για αυτούς αγωνιστήκαμε, αγωνιζόμαστε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε. Και επειδή κλήθηκε η αριστερά να ασκήσει διακυβέρνηση σε ζωφερούς καιρούς, στις τρικυμίες της ιστορίας, δεν θα συνθηκολογήσουμε με την ελπίδα. Θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε για χάρη αυτών των απελπισμένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Υπουργός έχει νομοτεχνική βελτίωση.